η ευκολότερη και μεγαλύτερη πρόσβαση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε χρηματοδοτικά εργαλεία, Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης, ΣΔΙΤ, περισσότερα κίνητρα φοροαπαλλαγές στις φοροαπαλλαγές, διευκόλυνση διαδιδοτήσεων προσπερνώντας ρυθμίσεις που αυξάνουν το κόστος ή μπαίνουν εμπόδια όπως παραδείγματος χάρη το περιβάλλον, στους όποιους σχεδιασμούς έχει το κεφάλαιο. Αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό των αναπτυξιακών νόμων όλων των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και του σημερινού νομοσχεδίου της Νέας Δημοκρατίας, με μέτρα βέβαια που κάνουν πιο φτηνή την εργατική δύναμη για να γίνει φιλικό το επενδυτικό περιβάλλον. Αυτή η στρατηγική είναι ενιαία, με όποιες διαφορές υπηρετείται από όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ. Και αυτή η ίδια η ανάπτυξη με την κρατική ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων θα δημιουργηθούν, λέτε, νέες θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες. Τα κρατικά κονδύλια θα υπάρξουν για την κοινωνική πολιτική. Ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα και θα αναγεννηθούν δίκαια. Αυτά είναι τα επιχειρήματα που λέτε. Όλα τα παραπάνω αποδείχθηκαν ότι είναι αυταπάτες για το λαό. Στόχευαν και στοχεύουν στη χειραγώγηση των εργαζομένων, στον εγκλωβισμό τους και στην υποταγή τους στα συμφέροντα της εργοδοσίας. Πού οδήγησε αλήθεια αυτή η ανάπτυξη? Οι εργαζόμενοι να είναι πότε στη δουλειά, πότε στην ανεργία. Όλο και πιο φτηνοί, χωρίς δικαιώματα. Το θαύμα του τουρισμού, για παράδειγμα, που και σε αυτό το νομοσχέδιο έχει περίοπτη θέση, στηρίχθηκε στο τσάκισμα των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Με μισθούς πείνας, 16 μορφές εργασίας, μιλάμε δηλαδή για σύγχρονη δουλεία. Οι αυταπασχολούμενοι να είναι όλο και πιο πολλοί αυτοί που νιώθουν τη θηλιά των χρεών να τους πνίγει, να οδηγούνται στην καταστροφή. Οι συνταξιούχοι να βλέπουν τη σύνταξή τους να ψαλιδίζεται συνέχεια και να μην μπορούν να επιβιώσουν. Οι βιοπαλιστές αγρότες να μην αντέχουν το κόστος παραγωγής και ίσα που επιβιώνουν είτε ξεκλειδίζονται. Οι νέοι και οι νέες να εργάζονται και να ζουν με χειρότερους όρους από τους γονείς τους. Όλοι αυτοί είναι τα θύματα αυτής της πολιτικής που θωρακίζει την κυριαρχία των μονοπωλιακών ομίλων, την κερδοφορία τους. Όλοι αυτοί χρειάζεται με συμμαχία να υψώσουν ισχυρά εμπόδια, να αγωνιστούν για τις δικές τους ανάγκες. Η στρατηγική της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι αυτή που σαρώνει την ζωή των εργατικών λαϊκών οικογενειών, αυτή μπαίνει εμπόδιο στην ικανοποίηση των αναγκών τους. Η μια κυβέρνηση χτίζει πάνω στην άλλη όλο το αντεργατικό αντιλαϊκό μέλλον των εργατικών λαϊκών οικογενειών και των νέων. Οι καπιταλιστές δεν επενδύουν για να μειώσουν την ανεργία, να ικανοποιήσουν ανάγκες των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Παράγουν με αποκλειστικό στόχο το κέρδος τους. Αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης είναι η ανεργία, οι ελαστικές μορφές εργασίας, οι μισθοί πείνας, τα εργατικά ατυχήματα, τα εργοδοτικά εγκλήματα καλύτερα, η διευρυμένη φτώχεια και η δυστυχία. Οι καπιταλιστές εφαρμόζουν ευέλικτες εργασιακές σχέσεις γιατί ακριβώς αυξάνουν τον βαθμό εκμετάλλευσης. Δεν συμβάλλουν στην κάλυψη έστω στοιχειωδών αναγκών της εργατικής οικογένειας. Δεν δίνουν μισθούς που να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες γιατί μειώνουν το ποσοστό κέρδους. Υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα, λένε. Η εργοδοσία δεν δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες υγείας και ασφάλειας γιατί έχουν μεγαλύτερο κόστος. Οι καπιταλιστές απαιτούν από το πολιτικό τους προσωπικό να μειώνει συνεχώς τη συμμετοχή του κράτους στο ασφαλιστικό σύστημα για να εξοικονομεί χρήμα για επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές σε όφελος του κεφαλαίου. Απαιτεί να μειώνονται οι εργοδοτικές εισφορές για να αυξάνει τα κέρδη τους. Ενθυλάκουσαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων για την ανάπτυξη και δεν επιστράφηκαν. Η αξίωσή τους γίνεται πράξη με τα αποθεματικά να τζογάρονται σε διάφορα προϊόντα, ώστε να ενισχύονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα αδέα κίνητα του ΕΦΚΑ να αποτελέσουν νέα πηγή φτηνής υποδομής για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Στόχος της αστικής τάξης και των πολιτικών εκπροσώπων της είναι να πληρώνουν λιγότερα ποσά και για λιγότερα χρόνια για συντάξεις. Το κράτος δεν διαθέτει κρατικό χρήμα για ένα αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας πρόνοιας, γιατί ο τομέας υγείας είναι κερδοφόρος και είναι νέο πεδίο επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης και το κρατικό χρήμα το χρειάζεται για να επιδοτεί καπιταλιστικές επενδύσεις για ανατολικούς εξοπλισμούς και για κάθε άλλη δραστηριότητα υπέρ του κεφαλαίου. Δεν μπορεί να υπάρξει αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα παιδείας, γιατί το αστικό κράτος δεν θέλει να διαθέσει.
απαιτούμενο κρατικό χρήμα και θέλει να ενισχύσει από την άλλη την ιδιωτική εκπαίδευση. Η φτηνή, η ασφαλής κατοικία, η φτηνή ηλεκτρική ενέργεια, η φτηνή η θέρμανση, φτηνές συγκοινωνίες, δεν μπορεί να τα διασφαλίσει αυτή η ανάπτυξη, γιατί ακριβώς αποτελούν κερδοφόρους τομείς για το κεφάλαιο. Ποια ανάπτυξη έχουν ανάγκη οι εργατικές λαϊκές οικογένειες? Ανάπτυξη που θα ικανοποιεί τώρα, σε αυτή τη ζωή, τις ανάγκες τους, για να έχουν όλοι μόνιμη και σταθερή δουλειά, με σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, 8ωρο ή 7ωρο, χωρίς ανεργία, χωρίς εργασιακή ανασφάλεια. Να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι μισθό, τόσο που να μπορούν να ζουν, χωρίς καμιά στέρηση, να καλύπτονται όλες οι ανάγκες της ζωής τους, έχοντας φτηνή και υγιεινή λαϊκή κατοικία, φτηνή ενέργεια, ίδρυυση, θέρμανση, φτηνή μετακίνηση, φτηνή και ποιοτική διατροφή, ένδυση, υπόδηση. Να μειώνεται με την άνοδο της παραγωγικότητας ο εργάσιμος χρόνος και να αυξάνεται ο ελεύθερος χρόνος. Να μπορούν όλοι να έχουν ψυχαγωγή, ανάπαυση, καλοκαιρινές διακοπές. Να είναι εξασφαλισμένη η υγιεινή και ασφάλεια στη δουλειά, με προστασία από ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. Να έχουν όλοι αξιοπρεπή σύνταξη, στα 60 χρόνια οι άντρες, στα 55 οι γυναίκες, με μείωση κατά 5 χρόνια για τα βαριά και αθυγινά επαγγέλματα. Να έχουν αποκλειστικά δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας, φαρμάκων, με ιδιαίτερο βάρος στην πρόληψη. Να παρέχονται υπηρεσίες για την εξασφάλιση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας, της πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του ανθρώπου, της διασφάλισης κοινωνικών συνθήκων που προάγουν τη δημόσια υγεία. Να έχουν όλα τα παιδιά αποκλειστικά δημόσια δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Να έχουν δωρεάν παροχή προνοιακών υπηρεσιών. Να υπάρχουν προνοιακά ιδρύματα, υποδομές υψηλού επίπεδου που να προστατεύουν, να φροντίζουν, να διασφαλίζουν την προσωπική αξιοπρέπεια σε ανθρώπους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν λόγω ηλικίας, ανήλικοι, ηλικιωμένοι ή άτομα με ειδικές ανάγκες. Να παρέχεται σε όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δημόσια δωρεάν προσχολική αγωγή, βερφονιπιακή σταθμή νηπιαγωγία. Επίσης, οι ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, όπως είναι η μητρότητα, όλα όσα έχουν σχέση με τον αναπαραγωγικό της ρόλο. Κατάργηση κάθε επιχειρηματής δραστηριότητας σε αυτούς τους τομείς, όλα αυτά να είναι αποκλειστικά κοινωνικές υπηρεσίες. Να μην πληρώνουν φόρους οι εργαζόμενοι που μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους, τους βιοπαλαιστές αγρότες, συμμετέχουν σήμερα με το 95% των εσόδων του κράτους. Η δυνατότητα και η αναγκαιότητα που υπάρχει σήμερα για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών απαιτεί την πάλη για τον δρόμο ανάπτυξης που να καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Με γραμμή ρήξης και ανατροπής, σύγκρουσης και διεκδίκησης χρειάζεται να τεθεί στην ημερήσια διάταξη η ανάγκη για ριζικές ανατροπές στην εξουσία και την οικονομία από την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Εμπόδιο για μια τέτοια ανάπτυξη προς όφελος της πλειοψηφίας του λαού είναι η καπιταλιστική ιδιοκτησία. Μόνο όταν αυτή γίνει κοινωνική και πάρει η εργατική τάξη την εξουσία, θα μπορεί να σχεδιάσει την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών που όλο θα διευρύνονται. Και αυτό πρέπει να γίνει στόχος του λαού τώρα για να μπορεί να απαραχθεί από τα δεινά και τα βάσανα που φέρνει αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη.